Μάθετε αυτά, ρε, και πώς να ζείτε, βρε, βλάκες. Εμπρός. Εγώ είμαι. Όχι, ο άλλος. Καλό βράδυ. Πάμε σε άλλον. Δεν θα πέσω εγώ σε... Δεν θα με στείλετε με ένα μεγάλη εβδομάδα στο Δαφνί. Ας, πάω επιτάφιο, θέλω αύριο, Παρασκευή, μεγάλη Παρασκευή. Με στείλετε με ένα στο Δαφνί, επειδή δεν ξέρεις ποιος είσαι. Αυτά... Πρέπει να τα ξέρετε εσείς, να ρωτάτε... Δηλαδή είσαι τόσο βλάκες. Ξαναλέω. Έχω μάθει στην Τουρκία από φίλο μου Ολυμπιακό ότι βλέπει την εκπομπή ηγεσία του στρατού. Σου λέει αυτοί είναι μαλάκες. Πάμε για πόλεμο. Έτσι θα μας πάρουν. Δηλαδή θα του πει πώς το ξέρεις ότι είναι μαλάκες. Αφού λέει παίρνει τηλέφωνο και λέει εγώ είμαι, τι θα πει. Δεν πάμε, δεν θα πει πάρτε τα ντουφέκια να πάμε. Μπορεί να ξέρουν, αλλά λέμε τώρα τι θα πούνε αυτοί. Τι θα πούνε. Ω! Δεν πάμε για πόλεμο γιατί ο ένας είπε στο τηλέφωνο, ρώτησε είμαι εγώ και θα σε βγάλει έξυπνο. Σαν διάλογο φύγεται από εκεί. Αυτά αλλού ρε, ξεμένα ρε. Εμπρός. Καλησπέρα Βαγγέλη, ναι. Βαγγέλης Ολυμπιακός. Ποιος είσαι? Βαγγέλης λέω Ολυμπιακός. Ναι. Τι επάθεσαι. Θα σου πω, Βαγγέλη. Μπήκα στο stream της άλλης προάλλες. Τι να κάνεις? Πού πήγε? Πού πήγες ρε Ολυμπιακέ της πλάκας, αφού δεν είσαι Ολυμπιακός. Πού είσαι Ολυμπιακός, ρε. Άκου τώρα. Φουστάνια φοράτε. Ούτε αυτό δεν έχετε να πείτε. Τι ομάδα είστε. Εμπρός. Ναι. Ναι. Καλησπέρα, Τάκη. Όνομα. Ανδρέας από Φιλαδέλφια. Ανδρέας τι? Ανδρέας από Φιλαδέλφια, Παναθηναϊκός. Ναι, αγγίζεις. Ο Παναθηναϊκός. Α, Παναθηναϊκός, ναι. Για πες μου σε αυτά που λέω, ρε Παναθηναϊκέ, τι γίνεται. Ήθελα να πω απλά ότι, εντάξει, εγώ σέβομαι αυτά που λες. Όχι, όχι σέβεσαι. Εδώ δεν είναι να σέβομαστε ο ένας τον άλλον. Εδώ είναι να λέμε αλήθειες, φίλε. Το 2-0 στη Λεωφόρο δεν μπορείς να το ακυρώσεις. Δεν το ακύρωσα, ρε. Είπα το ακύρωσα. Είπα όμως ότι βάλαμε δύο αυτογόλ για να χάσουμε. Όλο δικαιολογίες. Ρε, άκουσε με τι σου λέω, ρε. Είπα ότι βάλαμε δύο αυτογόλ για να χάσουμε. Εντάξει όμως, ρε φίλε, όλο δικαιολογίες λες. Ρε, είναι δικαιολογία αυτό το πράγμα. Εδώ κάποτε εσύ γιατί είσαι πιτσιρικάς έλεγες βάγαμε γκολ από τον Ολυμπιακό γιατί ο διαιτητής δεν είχε δώσει ένα ράουτ υπέρ του Παναθηναϊκού. Καλό βράδυ, φιλαράκο. Δεν θέλω να σε βρίσω, είσαι μικρός. Ποιο πρόβλημά μου, ρε. Ρε, το πρόβλημά σου εσύ είναι, ρε. 1996 που πήρες το τελευταίο πρωτάθλημα μέχρι το 2023 έχει αλλάξει και ο αιώνας από, από τον 20ο αιώνα έχουμε πάει 21ο αιώνα. Έχουν περάσει 28 χρόνια και έχεις δύο πρωταθλήματα. Αυτά μπορεί να τα αλλάξεις εσύ. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω το 2-0 που τα βάλα και μόνος μου. Εσύ από το 96 μέχρι τώρα μπορείς να τα αλλάξεις με δύο πρωταθλήματα. Απάντησε ρε πιτσιρίκα. Ρε απάντησε ρε. Ρε εγώ είμαι ευτυχισμένος και υπερήφανος με την ομάδα μου. Εσείς είσαι μέσα στη μιζέρια. Και σου ξαναλέω, μου λες Τάκη, αυτό το 2-0 τα βάλατε μόνοι σας, δεν μπορεί να τα αλλάξεις. Γιατί εσύ μπορεί να αλλάξεις από το 96 μέχρι το 2023 ότι έχεις, πώς το λένε, δύο πρωταθλήματα και εγώ 22. Μπορείς. Λοιπόν, τελειώσαμε με ιδιά. Παρόλο τη διαμάχη που είχαμε, ξαναλέω για άλλη μια φορά. Γιατί αγαπάω την Ελλάδα μου εγώ και αγαπάω και τους Έλληνες. Να έχετε με τα παιδάκια σας, τα μωρά σας και τα μεγάλα σας παιδιά, ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και την άλλη Κυριακή τα πούμε πιο ωραία και πιο έτσι. Για χαρά.